Σημαντική βράβευση για δύο διακεκριμένους επιστήμονες με καταγωγή από την Κρήτη και συγκεκριμένα από τα Χανιά. Ο λόγος για τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθηγητή Μιχάλης Φακιανάκη και τον καθηγητή Νίκο Μπουρμπάκη από το Wright State University που τιμήθηκαν για την προσφορά τους στον χώρο της επιστήμης. Η βράβευση στο πρόσωπό μου που έχει να κάνει με τη διαχρονική πορεία μου στον χώρο της εκπαίδευσης είναι τιμητική για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι για αυτή κατά αυτή την επιλογή και ο άλλος λόγος είναι γιατί γίνεται στον τόπο που γεννήθηκα και πήρα ουσιαστικά τα βασικά στοιχεία εκπαίδευσης. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπολίτες μου, στους συμπατριώτες μου και ιδιαίτερα σε αυτούς που βάζουν πλάτη για να σπουδάσουν οι νέοι Έλληνες, δηλαδή τους καθηγητές σε όλες τις βαθμίδες, από το δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο πανεπιστήμιο. Αυτοί κάνουν το πολύ δουλειά. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε παρουσία ακαδημαϊκών από όλο το νησί στην κεντρική αίθουσα του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Οι δύο καθηγητές έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στο χώρο της εκπαίδευσης μέσα από την πορεία τους, ενώ έχουν αποτελέσει μέντορες πολλών φοιτητών και μετέπειτα επιστημόνων. Την μακρόχρονη καριέρα τους ήταν οι μέντορες, οι προστάτες θα έλεγα, νεών πολλών από φοιτητές. Για δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν στηρίξει την επιστήμη, αλλά έχουν στηρίξει και τα νέα, τα παιδιά τα οποία ξεκινάνε και ανοίγουν τα φτερά τους στην επιστήμη αυτή. Το συνέδριο αυτό είναι διεθνές, ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη και είναι πολύ σημαντικό σήμερα που βρισκόμαστε στην Κρήτη να βραβεύουμε δύο κριτικούς σπουδαίους καθηγητές. Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μιχάλης Φακιανάκης, οι εφαρμογές της πληροφορικής έχουν πολλά να προσφέρουν στη χώρα μας σε πολλά επίπεδα. Οι εφαρμογές της πληροφορικής που πρακτικά μπορούν να βοηθήσουν πολλές φορές τη χώρα μας και την οικονομία της χώρας μας σε πολλά επίπεδα. Μία από αυτές που προσπάθησε και θεωρώ ότι έχω επιδείξει με επιτυχία είναι η ίδρυση του ΓΕΜΗ και η υπηρεσία μιας τάσης. Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Νίκος Μπουρμπάκης, το συνέδριο που πραγματοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στόχο έχει να προάγει την επιστήμη και τις νέες ιδέες. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου, καθηγητές κυρία Βίρβου και κύριο Τσιχριτζή, που για πολλά χρόνια συνεργαζόμαστε σε αυτό το συνέδριο για να προωθήσουμε ιδέες και προβλήματα στην τεχνητή νοημοσύνη, ούτως ώστε η νέα γενιά να ακολουθήσει αυτή την πορεία για οικονομική ανάπτυξη.